Καλημέρα σας. Μαζί μας είναι και ο διευθυντής του Έθνος.gr, ο Αδάμος Ζαχαριάδης. Καλημέρα, Αδάμο. Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Να ξεκινήσουμε να κάνουμε πρώτον, να πάμε λίγο στο θέμα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα καταλαβαίνω ότι εσείς. Αλλά είδα χθες αντιδράσεις πολλές και σφοδρές σχετικά με το όχι ούτε με Τσίπρα ούτε με Μητσοτάκη του κυρίου Ανδρουλάκη. Και εδώ ουσιαστικά του λέτε για μικρομεγαλισμό τον κατηγορείτε. Δεν έχει δικαίωμα να πει δεν θέλω να συνεργαστώ, κύριε Κουμουτσάκο, ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο. Κύριε Στάθη, θα είμαι αυστηρός. Αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το εξής. Να πει ότι ψηφίστε με για να τοποθετηθεί πρωθυπουργός, δηλαδή ηγέτης της χώρας, σε αυτή την απαιτητική, δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις κατάσταση, κάποιος τον οποίο εγώ γνωρίζω, αλλά εσάς δεν θα σας το πω. Να. Επομένως, ψηφίστε με μια λευκή επιταγή, καθορίζοντας, και εγώ θα καθορίσω, αφού με ψηφίσετε, ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας, κατά ορισμένες συνθήκες βέβαια, για τα επόμενα χρόνια. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια ύβρις. Είναι ύβρις προς τους πολίτες. Διότι ζητάει να ψηφιστεί χωρίς να ορίζει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της θετικής ψήφου των πολιτών. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και θα έλεγα εξωθεσμικό. Συγγνώμη, κύριε Κουμουτσάκο, δεν είναι δικαίωμα του ΠΑΣΟΚ να είναι, θέλει να επιδιώκει να είναι κόμμα εξουσίας. Γιατί πρέπει να οπωσδήποτε. Μα αν θέλει να είναι κόμμα εξουσίας, αυτός που είναι υποψήφιος, που είναι αρχηγός και υποψήφιος και ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, λέει ότι με ψηφίζετε γιατί θέλω να είμαι πρωθυπουργός. Δεν λέει να με ψηφίσετε για να έχετε έναν άλλο πρωθυπουργό, που δεν θα είμαι εγώ και που δεν σας το λέω κιόλας. Η ερώτηση αφορούσε το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας. Ναι. Και του λένε ποιον θα είσαι. Και λέτε θέλω τον έναν ή τον άλλον, τον Μητσοτάκη. Αλλά δεν σας λέω και ποιον. Μα σε περίπτωση συνεργασίας ετέθη το ερώτημα και σου λέει ότι θέλει ένα πολιτικό πρόσωπο οπωσδήποτε το οποίο δεν θέλει να ονοματίσει. Στη συζήτηση αυτού του θέματος που συνεχίζω να τη θεωρώ ύβρι προς τους πολίτες, να ζητάς εντολή τους χωρίς να τους λες τι θα κάνεις στην εντολή που παίρνει. Yeah. Στο διάλογο αυτό αναφέρεται ως προηγούμενο ότι και την εποχή του 90 είχαμε μια κυβέρνηση Τζανετάκη που προέκυψε χωρίς να έχει ανακοινωθεί. Όχι, δεν είναι ίδια τα πράγματα. Γιατί τότε και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ζητάγανε εκλογή για να είναι οι ίδιοι πρωθυπουργοί. Ψηφίστε με για να είμαι πρωθυπουργός. Αυτά δεν βγήκανε και μετά μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα προέκυψε η κυβέρνηση εργασίας. Αλλά δεν μπορεί να κατεφαίνεις στον ελληνικό λαό ζητώντας να τον ψηφίσουν. Να μην είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, αλλά να μην λέει ποιος θα είναι ο ηγέτης της χώρας. Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι λέει ότι παραδείγματος χάρη θα ρωτήσω τον κύριο Παπά για τον κύριο Τσίπρα. Ότι δεν θέλω να συνεργαστώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί θεωρώ ότι η κυβέρνησή του. Και του αποδίδει προσωπική ευθύνη ο κ. Ανδρουλάκης, με παρακολουθούσε. Είναι παράλογο. Έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη κυβέρνηση. Όλη αυτή η πρόταση δεν μπορεί να στερήσει από έναν αρχηγό να πει σε κάποιον άλλον ότι δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του. Αν και εδώ μπαίνει θέμα δημοκρατική αρχή, θα εξαρτηθεί από τη διαφορά των κομμάτων. Αν η διαφορά των κομμάτων είναι χαοτική, που θα είναι από ό,τι βλέπω και αν συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ, δεν θα μπορούμε να τη δούμε ούτε με τηλεσκόπιο, δεν μπορεί να επιβάλλει σε ένα κόμμα με το οποίο έχει 20 μονάδες διαφορά, 25 μονάδες διαφορά, αν θα είναι πρωθυπουργός σε μια συνεργασία ή όσο πρέπει. Άρα, κύριε Κουμουτσάκο, θα πάμε σε τρίτες εκλογές σε αυτή την περίπτωση. Να σας πω. Γράφτηκε αυτό σήμερα, έτσι. Ναι, να σας πω και να μην μονοπολίσω τη ζήτηση. Ναι, όχι. Πάμε στην. Επειδή με ρωτάτε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Και να μας πείτε, συμφωνείτε και με τον κύριο Λοβέρδο, θα ήθελα να σου πω. Οι δεύτερες εκλογές. Μιλάμε, ξέρετε, εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω ερήμην. Προσώπων που δεν είναι εδώ. Αλλά επειδή το ΠΑΣΟΚ έβαλε ένα κεντρικό πολιτικό θέμα, γι' αυτό το συζητάω. Μα γι' αυτό το θέτουμε. Πιθανότητα τρίτων εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία προέκυψε και από τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη προχθές. Θα πάει στο δεύτερο γύρο γιατί δεν πιστεύει στην απλή αναλογική. Θα έχουμε τέτοια ποσοστά που να πάμε στο δεύτερο γύρο διεκδικώντας την αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι θα είναι εφικτή προσωπικά. Και τι λέει, εάν δεν προκύψει. Τότε να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει για τη σταθερότητα της χώρας. Και λέει όμως και κάτι άλλο. Εάν βρεθούμε μπροστά σε αιτήματα του τύπου να μην είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος πρωθυπουργός, τότε την ευθύνη της προσφυγής τρίτης κάλυψης δεν τις έχουμε εμείς, δεν τις έχει αυτός που ζητάει αυτά τα παράλογα πράγματα. Α, μάλιστα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, συμφωνείτε πάντως με τον κύριο Λοβέρδο, τη θέση του κύριου Λοβέρδου, εχθές. Ο κ. Λοβέρδος είναι μέλος άλλου κόμματος. Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Αφορά και την εκλογική διαδικασία. Όχι, δεν θα σχολιάσω καθόλου τις δηλώσεις. Αφού δεν αφορούν τη Νέα Δημοκρατία οι δηλώσεις του κ. Λοβέρδου, δεν πρόκειται να τις σχολιάσω καθόλου. Εσείς συμφωνείτε, κύριε Παπά, με τις δηλώσεις του κ. Λοβέρδου? Ο κ. Λοβέρδος έχει το δικό του πολιτικό στίγμα, νομίζω δεν είναι λίγο φαϊνότερο το ποιο είναι το βέλος των εξελίξεων το οποίο ο ίδιος υπηρετεί.
Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Προκρίνει κεντροδεξιές λύσεις και συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δεν, νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες εδώ πέρα. Δεν προσκόμισα κάποια είδηση, έτσι δεν είναι. Έχει πει ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπαρξιακός του αντίπαλος, ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν αφορά άλλο κόμμα. Είναι πάρα πολύ λογικό όμως η συνέντευξη Ανδρουλάκη να αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί? Γιατί είμαστε σε μια φάση ραγδαίας φθοράς της Νέας Δημοκρατίας και το σενάριο Μητσοτάκη για αυτοδυναμία δεν το συζητάει κανένας πλέον στα σοβαρά. Άρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τη χώρα, λέμε εμείς, να προκύψει κυβέρνηση από την επερχόμενη κάλπη. Και να είναι ένα αποτέλεσμα στο οποίο περί το 45-46% να αθροίζουν κόμματα τα οποία μπορούν να συνεργαστούν για να έχει κυβέρνηση η χώρα τη Δευτέρα το πρωί. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω τις φράσεις που χρησιμοποιήσε ο κύριος Κουμτσάκος. Προφανώς διαφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει κάθε δικαίωμα να θεωρεί ότι με αυτή τη στρατηγική μπορεί να μεγιστοποιήσει την ψήφο για το κόμμα του στο οποίο ηγείται και επιλέγει μια στρατηγική. Αλλά θα πω ότι τους πρωθυπουργούς καλό είναι να τους επιλέγει ο λαός και να μην προκύπτουν από ανακτοβούλια ή από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις εκ των υστέρων. Άρα λέτε ότι πρέπει να πει το πρόσωπο το οποίο θέλει να προτάξει ως πρωθυπουργό ή θεωρείτε ότι δεν το εννοεί ακριβώς? Έχει κάθε δικαίωμα, έχει κάθε δικαίωμα και να προτάξει, έχει κάθε δικαίωμα και να μην προτάξει, έχει κάθε δικαίωμα αυτονοήτως να θέσει και τον εαυτό του στην κρίση του ελληνικού λαού και να πει ότι θέλω ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι κατακριτέο λοιπόν αυτό? Είναι πολιτικά διαφωνώ. Τι να κατακρίνουμε, τι εννοείται να κατακρίνουμε? Δεν είναι μια αθέμητη τοποθέτηση. Είναι μια τοποθέτηση η οποία καλείται να κρυθεί και θα ζυγιστεί και αυτή. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κατέβει με μια θέση που λέει δεν θέλω πρωθυπουργό τον έναν, δεν θέλω πρωθυπουργό τον άλλον και θα πάρει κάποιο ποσοστό. Άλλα κόμματα θα κατέβουν με άλλη πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας και θα πάρουν ένα ποσοστό. Έτσι δεν είναι? Το βασικό ποιο είναι όμως? Το βασικό είναι ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης συγκλίνει στη θέση ότι πρέπει να υπάρξει κυβέρνηση από την επερχόμενη κάλπη. Και δεν υπάρχουν κανένες. Δεν θα την πω πρώτη κάλπη εγώ. Θα την πω επερχόμενη κάλπη. Επερχόμενη κάλπη. Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, όπως προσδοκά ο κ. Μητσοτάκης. Εσείς λέτε λοιπόν ότι όλο αυτό το διάστημα ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η χειρότερη που έχει περάσει από τη χώρα, ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Έχετε βάλει μπροστά ότι εσείς φέρατε την απλή αναλογική, άρα εσείς λέτε ότι θέλετε να σχηματιστούν κυβερνήσεις συνεργασίας, γιατί έτσι κυβερνούνται οι 23 από τις 27 ευρωπαϊκές χώρες και ούτω καθεξής. Δεν είναι λοιπόν λογικό να καθίσετε με τον Πασόκ και να φτιάξετε ένα μήνυμο πρόγραμμα ή με όποιες άλλες προοδευτικές δυνάμεις θεωρείτε εσείς ότι μπορείτε να συγκυβερνήσετε? Το είπε ο κ. Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον κ. Θεοδωράκη, ούτως ώστε να ξέρει και ο ελληνικός λαός ποια κυβέρνηση θα με κυβερνήσει, με ποιες βασικές αρχές, ποιο πρόγραμμα θα εφαρμόσει. Εντάξει, εσείς λέτε ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος και σε αυτό συμφωνείτε και με τη Νέα Δημοκρατία. Επί ποιον όμως πολιτικών αρχών θα κυβερνήσει αυτή η συγκυβέρνηση? Κύριε Ζαχαριάδη, πριν τις εκλογές, οι σχέσεις όλων των κομμάτων είναι ανταγωνιστικές. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ με την ΕΔΕ έχουν ανταγωνιστικές σχέσεις. Γιατί διεκδικούν να πείσουν τους πολίτες, τον ίδιο ενδεχομένως αναποφάσιστο αυτή τη στιγμή πολίτη, να πάει στη μία κάλπη στην άλλη. Εκεί αναμετρώνται προγράμματα. Και το ειδικό βάρος του κάθε προγράμματος θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ναι. Και ο διάλογος είναι πολύ καλύτερο να γίνεται στη δημοσιότητα. Εμείς από το καλοκαίρι του 2021 έχουμε καλέσει τα προοδευτικά κόμματα να τοποθετηθούν επί του κορμού των προγραμματικών μας προτάσεων. Ναι. Θεωρούμε ότι υπάρχει βάση για να προχωρήσουμε σε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό λέμε και αυτό ζητάμε να κρίνει και ο ελληνικός λαός και να το αποτυπώσει με την ψήφο του. Κύριε Κουμουτσάκο, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι εγώ, αν δεν πάρω διψήφιο νούμερο, δεν μπαίνω στην κυβέρνηση. Βρείτε τα εσείς με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχουν κάποια σενάρια, έτσι, έχουν ακουστεί κατά καιρού σενάρια περί μεγάλου συνασπισμού. Ενδεχόμενο τέτοιο θεωρείτε ότι υπάρχει στον ορίζοντα? Ή μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, είπε ο κύριος Βαρουφάκης, άκουσα εχθές, ο οποίος, εφόσον λέει ο Ανδρουλάκης, εγώ δεν σε βάζω στην κυβέρνηση, δεν σε θέλω στην κυβέρνηση, λέει βρείτε τα εσείς, λέει τα τρία μνημονιακά κόμματα, είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Κύριε Στάθη, η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει με πολύ συγκεκριμένη θέση στις εκλογές. Και στην πρώτη κάλπη και στη δεύτερη κάλπη. Η θέση μας είναι ότι η χώρα χρειάζεται στιβαρή και στέρεη
και βέβαια η διακυβέρνηση. Ναι. Και πιστεύουμε ότι αυτό εκπληρώνεται καλύτερα με αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Αυτό θα ξαναθέσουμε όταν έρθει η ώρα ως το βασικό δίλημα των επερχόμενων εκλογών. Σταθερότητα, στιβαρότητα ή αβεβαιότητα, μπροστά-πίσω, πρόοδος ή οπισθοδρόμηση και ηγέτης. Κυριάκος Μητσοτάκης ή, εδώ μπαίνει ένα ερωτηματικό, ποιος θα είναι από την άλλη πλευρά. Ποιος είναι ο πιθανός πρωθυπουργός όταν τα δύο άλλα κόμματα μεταξύ τους συζητούν και πάντως το ΠΑΣΟΚ που θα είναι ο αναγκαίος εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θέλει τον κύριο Ανδρουλάκη. Επομένως, ουσιαστικά δεν υπάρχει κι άλλο πρόσωπο αντίστοιξης. Υπάρχει Μητσοτάκης ή ένα ερωτηματικό. Λοιπόν, εμείς έτσι θα πορευτούμε. Από εκεί και πέρα, θέμα μεγάλου συνασπισμού, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή όχι επειδή αντιπαθούμε ανθρώπους ή πρόσωπα, αλλά επειδή οι θέσεις μας είναι χαοτικά αποκλίνουσες με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το οποίο συζητιέται ως σενάριο. Τελικός κριτής όλων αυτών θα είναι ο ελληνικός λαός. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός μπροστά στις δύο επιλογές, από τη μία των υπεκφυγών, των κρυφών προσώπων, των αβέβαιων προγραμμάτων και από την άλλη τις βεβαιότητες και αυτοί είμαστε, μας κρίνει τα καλά μας και τα κακά μας, νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα μας τιμήσει πού βλέπετε να συγκλίνετε για μια συνεργασία, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ το αποκλείσατε μόλις τώρα. Εντάξτε, παντού στην Ευρώπη η Χριστιανοδημοκρατία κατά καιρούς έχει υπάρξει συνυπάρξει με τη Σοσιαλδημοκρατία, αν βρουν ένα κοινό. Άρα με το ΠΑΣΟΚ, να το πούμε απλά, πράγμα, το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπάρξει αυτή η σύγκληση, αλλά είναι μια σύγκληση η οποία ήδη ναρκοθετείται από τη στάση του κ. Ανδρουλάκη, που βάζει ζητήματα πέραν των συγκλήσεων των πολιτικών, αλλά βάζει θέματα προσώπων. Με το Βελόπουλο. Με τον κ. Βελόπουλο έχουμε πει ότι επίσης μας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Ελάτε, κύριε Παπά. Ναι, νομίζω ότι αποτυπώνατε το πρωτοφανές, το οποίο είχε διαφανεί εδώ και καιρό, αλλά τώρα γίνεται, ας πούμε, πανθομολογούμενο, ότι για πρώτη φορά έχουμε έναν εν ενεργεία πρωθυπουργό, ο οποίος ομολογεί ότι δεν μπορεί να είναι πρωθυπουργός τη Δευτέρα το πρωί μετά την επερχόμενη κάλπη. Αυτό είναι το μείζον και πάνω σε αυτό θα κληθεί και ο κόσμος να κάνει τις επιλογές του. Τα σενάρια του μεγάλου συνασπισμού προφανώς δεν προκύπτουν, διότι ο λαός μας βρίσκεται ενώπιον πάρα πολύ κρίσιμων επιλογών, δηλαδή αν θα υπάρξει συγκάλυψη στο θέμα των υποκλοπών, στο θέμα του δυστυχήματος των τεμπών, αν θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, αν θα ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος. Αυτά είναι κρίσιμες στρατηγικές επιλογές για την κοινωνία και την χώρα. Να ρωτήσω κάτι τεχνικό, υποθετικό λίγο, κύριε Παπά. Υπόθεση εργασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα στις επερχόμενες κάλπες. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν έρχεται και λέει όχι με τον Τσίπρα. Αλλά και δεν κάνει κολοτούμπα. Και μένει σε αυτή τη θέση. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Δεν πάμε σε δεύτερες κάλπες εκ των πραγμάτων. Δεν θα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο και με τη Νέα Δημοκρατία όμως. Ακούστε λίγο. Αυτό είναι κάτι το οποίο όταν καταγραφούν τα αποτελέσματα και είναι ανάλογα αυτού που διαφαίνεται, δεν θα έχει ιστορικό προηγούμενο. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Υπήρξαν και άλλες εποχές, περίπου μία δεκαετία πριν, όπου είχαμε συνταρακτικές εκλογικές εξελίξεις και ανατροπές. Αυτές οι θέσεις δεν εφαρμόστηκαν. Σας λέω, έχει κάθε δικαίωμα ο κύριος Ανδρουλάκης να κατεβαίνει με αυτή τη θέση στον ελληνικό λαό. Θα ζυγιστεί και αυτή η θέση, θα ζυγιστούν και οι θέσεις των άλλων κομμάτων. Ωραία. Εμείς έχουμε μια καθαρή θέση, θέλουμε προοδευτική διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε λίγο στα Τέμπη, να ρωτήσουμε για τα Τέμπη. Να ξεκινήσουμε τον κύριο Κουμτσάκο. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Παπάς τον άκουσα εχθές, κύριε Κουμτσάκο, για την υπόθεση των Τεμπών, μίλησε για επιτροπή συγκάλυψης. Ήταν τα ακριβή λόγια. Σωστά λέω, κύριε Παπά. Απολύτως. Λοιπόν. Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση την υπόθεση των Τεμπών. Σήμερα έχουμε απολογίες κατηγορουμένων, θα πάνε και οι δικηγόροι να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Η κυβέρνηση πράγματι κατατείνει στο να αποκαλυφθεί η αλήθεια, ή είναι αυτό που λέει ο κύριος Παπάς, ότι εδώ πάτε να το συγκαλύψετε όλο. Και το λέει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Δεν το λέει μόνο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κύριε Στάθη, μπορεί το επίσημο τριήμερο πένθος να έχει τελειώσει. Να πω και σε ποια ατμόσφαιρα βρισκόμαστε. Αλλά το πένθος από αυτού του τραγικού δυστυχήματος είναι μέσα μας και παραμένει. Και αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα τοποθετηθούμε, γιατί ο λαός μας κοιτάζει και έχουμε μια υποχρέωση να μην μας γυρίσει την πλάτη και να μην επιλέξει άκρα και ακρότητες. Γι' αυτό η απάντησή μου θα έχει δύο σκέλη. Πρώτον απ' όλα, υπάρχει ηθική υποχρέωση στην κυβέρνηση να μην συγκαλύψει, διότι μας βλέπουν οι πολίτες. Και δεν θα το κάνει. Αλλά θα έλεγα και μιλώντας πιο πολιτικά,
και αν θέλετε και πιο και κοινικά, δεν μας συμφέρει ούτε πολιτικά να υπάρχει συγκάλυψη. Ούτε ηθικά είναι υποχρέωση και καθήκον, αλλά ούτε πολιτικά θα μας συμφέρει, διότι ο λαός, ο κόσμος θα μας γυρίσει στην πλάτη. Αυτό που λέτε όμως τώρα. Επομένως δεν θα υπάρξει συγκάλυψη. Κύριε δεν συνάδει με το εξής. Τοποθετήσατε τον κύριο Ζηλιασκόπουλο, ο οποίος παρετήθηκε μετά τις αναφορές που γίνανε για τις συμβάσεις παροχής συμβουλών στον ΟΣΕ. Τώρα ο κύριος Παπάς μιλάει για τον κύριο Πυργίδη, σωστά. Βεβαίως. Ο κύριος Πυργίδης, ο οποίος και αυτός έχει συμβάσεις. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Και δεν είναι πρόσωπα. Συμβάσεις οποιοδήποτε τύπου. Συγγνώμη κύριε Κουμουτσάκο που παρεμβαίνω. Είναι συμβάσεις που αφορούσαν και την ασφάλεια. Της υποδομής. Δεν προσέξτε. Ας μην ενεχοποιήσουμε πρώτα τις συμβάσεις. Όχι γενικώς, δεν συμβούλευε τον ΟΣΕ γενικώς. Ναι. Αλλά ήταν σύμβουλος επιθεμάτων ασφαλείας. Το ερώτημα. Δηλαδή, εν προκειμένου για τις αφιλεγόμενες διαβάσεις. Δεν πρέπει να ελεγχθούν αυτοί που συμβούλευαν τον ΟΣΕ. Εάν έδιναν καλές συμβουλές, εάν ήταν επαρκείς σε συμβουλές τους, να ψάξουμε να βρούμε αυτές τις συμβουλές, βρε αδερφέ. Ποιος τις παρέλαβε στον οργανισμό. Αυτό συνιστά, κύριε Λοβέρδο, δεν συνιστά. Δεν βρήκατε άλλα πρόσωπα, άλλα πρόσωπα εκτός από... όχι, τώρα αυτό ήταν... Συγγνώμη, κύριε Κουμουτσάκος, το συγγνώμη. Ούτε λοιπόν, το άκουσα. Δε, καλά, καλύτερα. Λοιπόν, το θέμα είναι... Αυτό δεν συνιστά μια ναρκοθέτηση επιτροπής. Και, κύριε... Με αυτά που περιγράφει ο κύριος Παπάς. Εγώ δεν ξέρω αν είναι πώς... Βάλτε στην απάντηση σας, αν θέλετε, το εξής. Σήμερα στο Έθνος δημοσιεύουμε κάποιες καταγγελίες εργαζομένων του ΟΣΕ ότι ο κύριος πατέρας, παρά το γεγονός ότι έχει αποπεμφθεί ουσιαστικά, συνεχίζει και σχεδόν καθημερινά είναι στο γραφείο του. Και δεν έχει πάει καν ανακριτής στον ΟΣΕ. Πώς θα γίνει αυτή η προσπάθεια της μη συγκάλυψης για την οποία μιλάτε, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος αύριο μπορεί να είναι κατηγορούμενος, αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενος, συνεχίζει και καθημερινά βρίσκεται στο γραφείο του. Να ξεκινήσω από αυτό που μου λέτε. Εγώ σέβομαι την εγκυρότητα της εφημερίδας σας, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω και επομένως δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι ένα ρεπορτάζ σας, εγώ πρέπει να το ξέρω και να είμαι 100% σίγουρος. Τώρα, όσον αφορά την πρώτη παρέτηση του κύριου Λιασκόπουλου, αυτό τι ήταν, ένδειξη συγκάλυψης? Όχι. Ότι μόλις ετέθη ένα θέμα κριτικής, απεχώρησε. Ναι, αυτό αλλά είναι ακριβώς την έξοφα. Είναι επιβεβαίωση του αντιθέτου. Ναι, ότι μόλις δηλωτικό και κάποιων προθέσεων, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κουμουτσάκο. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ήξερε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ότι υπήρχαν προθέσεις κατερρύφθησαν. Επομένως, δεν υπάρχουν πια. Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν μπορεί να μην ήξερε τις προηγούμενες θητείες του κύριου Ζηλιασκόπουλου, ούτε ήξερε. Και τον αντικαθιστά με έναν άνθρωπο με τον οποίο, εντάξει, ούτε τον γνωρίζω εγώ, ούτε τον ξέρουμε. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος είχε δουλειά να συμβουλεύει τον ΟΣΕ για θέματα ασφαλείας. Όπως ο νέος διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Τερεζάκης. Ο κύριος Τερεζάκης, με συγχωρείτε, ήταν σύμβουλος του ΟΣΕ για θέματα ασφάλειας. Αν θέλετε να μπορέσω να απαντήσω. Και τώρα διευθύνει τον ΟΣΕ και είναι, προσέξτε, πάνω από ενδεχόμενα αποδεικτικά στοιχεία της υπόθεσης. Τα οποία έπρεπε από την πρώτη στιγμή να μπουν σε καθεστώς αυξημένης, για να μην πω απόλυτης προστασίας. Είναι σαφής η θέση. Απόλυτης προστασίας. Την επανέλαβε τη θέση του κ. Παπάς για δεύτερη φορά. Αν μου επιτρέψετε να απαντήσω έτσι. Ένα δεύτερο. Να δούμε το δημοσίευμα, το πρωτοσέλιδο του Έθνους σήμερα της ιστοσελίδας, που αναφέρεται σε αυτό που είπε τώρα μόλις ο Αδάμος. Το δείχναμε τώρα πριν. Δεν πρόκειται απλώς να το σχολιάσω. Το λέει το πρωτοσέλιδο. Εθεάθησαν στα γραφεία, το βλέπουμε, στα γραφεία του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ πατέρας και Βίλης παρά τις παραιτήσεις τους. Τι καταγγέλνουν εργαζόμενοι στο έθνος.gr. Είναι. Τέλειωσε αποκαλυπτικό. Αλλά κοιτάξτε, το υπουργό. Αν ζητήθηκε που είναι ο φάκελος και πήγαν να δείξουν που είναι ο φάκελος, τώρα με συγχωρείτε τώρα. Δεν μιλάμε για αυτήν την περίπτωση. Εντάξει, αλλά εγώ, εντάξει, επειδή σας λέω. Δεν λέω ότι είναι ψεύτικο το δημόσιο, αλλά δεν μπορώ να το σχολιάσω γιατί δεν ξέρω τα γεγονότα. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά. Ακόμα και αν, κύριε Παπά, όπως λέτε, υπήρχε πρόθεση. Στην υπόθεση αυτή, που είναι υπόθεση. Αυτή κατερρύφθη αμέσως με την παραίτησή του. Επομένως, η πρόθεση δεν είναι πρόθεση συγκάλυψης. Όσον αφορά τον συγκεκριμένο άνθρωπο στον οποίο μιλήσατε, δεν συγκράτησα και το επίθετο, αν έχει μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία να συνεισφέρει, πού ακριβώς θέλετε να οδηγηθούμε, ότι όλο ένα πλανητικό σύστημα, ένας γαλαξίας ανθρώπων γύρω από τον ΟΣΕ, που έχουν δουλέψει κατά καιρούς ή τώρα, όλοι αυτοί είναι εν δυνάμει κατηγορούμενοι? Όχι. Το αλλά... θεωρώ πολύ ακέραια βάσιμη, προκλητική και λίγο επικίνδυνη θέση, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι που υπήρχαν στον ΟΣΕ για ένα χρονικό διάστημα είναι εν δυνάμει κατηγορούμενοι. Ναι, δεν μπορεί να είναι. Κύριε Παπά, δεν είναι μια σοβαρή θέση αυτή. Με συγχωρείτε, κύριε Κουμουτσάκο. Δεν είναι σοβαρή θέση. Με όλο το σεβασμό. Είναι δυνατόν να είναι ελεγκτές των πράξεών τους όμως? Δηλαδή, εάν εδώ φτιαχτεί μια επιτροπή αξιολόγησης πρωινών εκπομπών, θα βάλουν τον κύριο Στάθη και τον κύριο Φρεμεντίδη να τις αξιολογήσουν?
Αυτό, είναι... αυτό μου λέτε τώρα. Εδώ μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι θα κληθούν. Και προσέξτε τώρα, είχαμε και την υπαγόρευση τη δημόσια του κύριου Μητσοτάκη στον κύριο Ντογιάκο το πόρισμά του να το λάβει δικαιοσύνη υπόψη τη. Αφήστε... Το οποίο θα το βγάλουν σε ένα μήνα κιόλα. Και είναι οι ίδιοι και πάνω από τι αλληλογραφίε. Κύριε Παπά, δεν είναι μόνο το θέμα πορίσματο. Τρέχει και η κοινοβουλευτική διαδικασία. Συμμετείχατε σε αυτήν. Βεβαίως. Με όλου του αρμόδιου υπουργού κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Είναι μια διαδικασία που θα συνεχιστεί. Επομένως, πού λείπουν τα αντίβαρα, τα θεσμικά σε αυτή τη συζήτηση, κύριε Κουμουτσάκο, ώστε να υπάρχει συγκάλυψη. Η δήλωση του Πρωθυπουργού ότι τώρα πριν... βαράνε όλες τις καμπάνες, ναι, και προειδοποιούν ενώ πριν δεν έλεγαν τίποτα, όταν είχαμε εξώδικα, ανακοινώσεις, παρετήσεις, Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο γραφείο του πρώην Υπουργού, του κ. Καραμανλή, που έλεγε: «Παιδιά, υπάρχουν πειθαρχικές ευθύνες εκεί, δείτε τα, τι γίνεται». Η ΡΑΣ. Για να μην είμαστε άδικοι με τη ΡΑΣ, δεν ξέρω τι έχει κάνει η ΡΑΣ ακριβώς. Αλλά έχει στείλει... το άλλο θέμα που θα ήθελα το. Ναι, έχει στείλει όμως και επιστολές πριν το δυστύχημα, οι οποίες λένε μήπως είναι ελλιπής η εκπαίδευση των, των σταθμαρχών. Τα ζητήματα αυτά έχουν απαντηθεί με επάρκεια και από τον κύριο Γεραπετρίτη και από τον κύριο Καραμαλή. Αναφερθήκατε στη ΡΑΣ. Η ΡΑΣ είναι μια ιστορία που θέλει λίγο φως. Διότι είναι προφανές, όταν λέμε ΡΑΣ, τι εννοούμε, ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Εκεί. Επειδή συναισθήθη επί ΣΥΡΙΖΑ, όλοι όσοι δουλεύουν εκεί, χωρίς, αυτό δεν είναι μια μορφή, αλλά είναι μια αποτύπωση πραγματικότητας με ό,τι αυτό σημαίνει. Είναι άνθρωποι που είναι είτε κοντά είτε μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επομένως, εκεί μπαίνει ένα ερωτηματικό, αν θέλετε, για την απόλυτη αξιοπιστία των όσων λέει και πράττει. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι, επειδή υπάρχει και κοινοβουλευτική διάσταση, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια διότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πάνω σε αυτή την υπόθεση. Η Επιτροπή αυτή θα κάνει τη δουλειά της και θα κριθεί από το πόρισμα το οποίο θα βγάλει. Αλλά υπάρχει και η δέσμευση ρητή και κατηγορηματική του κυρίου Ντογιάκου ότι δεν θα τον εμποδίσει στον καταλογισμό ευθυνών οποιαδήποτε ψηλή θέση και αν βρίσκονται όσοι ενέχονται. Εγώ πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε όπως πρέπει, διότι είναι αναγκαίο για το σύνολο του πολιτικού συστήματος και για την κυβέρνηση να υπάρχει η αίσθηση, η πεποίθηση στον κόσμο ότι υπάρχει η δικαιοσύνη που καταλογίζει ευθύνες. Και ξανακλίνω με το αρχικό μου, με την αρχική μου τοποθέτηση, κύριε Παπά, είναι λογικό αυτό που σας είπα. Έχουμε και ηθική υποχρέωση ως κυβέρνηση, αλλά και κοινικά, αν το δείτε, έχουμε και πολιτικό λόγο για να μην έχουμε κόστος να μην υπάρχει συγκάλυψη. Αν για να υπάρχουν και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσωπών. Το σύνολο. Το σύνολο. Όταν είπε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν θα σταματήσουμε πουθενά, προφανώς. Νομίζω ότι είναι αυτονόητη η απάντηση του κύριου Κουμουτσάκου. Προφανώς. Δεν μπορούσε κανένας και από κανένα ακόμα να πει κάτι άλλο. Έτσι. Αλλά ένας υπουργός ο οποίος λαμβάνει ενημερωτικό ότι υπάρχει πόρισμα από, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που τον διατάσσει, διότι είναι υποχρεωτικές οι συστάσεις. Εντός διμήνου. Εντός διμήνου να κάνει πειθαρχικά για αυτούς που χειρίζονται τα συστήματα ασφαλείας. Όταν υπάρχουν εξώδικα από εργαζόμενους, όταν υπάρχουν αλλεπάλληλες επιστολές από τη ρυθμιστική ενέργειας και αγνοούνται και βγαίνει τώρα στην Επιτροπή Θεσμών για Διαφάνειες ο κύριος Καραμαλής και λέει «Δεν τα γνώριζα» και βλέπουμε ότι έχει πάει στο γραφείο του συστημένο το γράμμα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κάθε λόγο να ανησυχούμε. Και κάθε λόγο να διατυπώνουμε τη θέση ότι εδώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια συγκάλυψης. Και πολύ λυπάμαι, και θέλω να το πω για άλλη μια φορά δημόσια, για τη στάση του κύριου Γεραπετρίτη, ο οποίος επιχείρησε να διαστρεβλώσει τα πράγματα, να ξεγελάσει και την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με λειψά έγγραφα τα οποία αναφέρονταν σε άλλα ζητήματα και παρεπιπτόντως μίλαγαν και για τη Λάρισα και να τα παρουσιάσει αλλιώς. Αλλά επειδή είμαστε και σε μια φάση όπου η κοινωνία διψά για απαντήσεις, είδατε κι εσείς και διαπιστώσατε με το φιάσκο της Λάρισας και την παρουσία του κύριου Παπαδόπουλου ότι πλέον ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο. Εδώ κύριε Στάθη θα αντιδράσω. Θα αντιδράσω διότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει νομιμοποίηση στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι προσωπικό για τον κύριο Παπά, να χρησιμοποιούν αυτές τις εκφράσεις όταν το βασικό επικοινωνιακό σοου παραμόρφωση πραγματικότητας στήθηκε από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν επισκέφθηκε ένα χώρο που γνώριζε ότι ήταν σε μια νοικοδόμηση ενός κτηρίου και δεν πήγε, με συγχωρείτε, αυτός που νοιάζεται, που καίγεται για την αλήθεια, δεν επισκέφθηκε το συγκεκριμένο τόπο όπου τα λάθη, παραλήψεις ή οι λειτουργίες, οι σωστές, οι λανθασμένες, το μισό ή το ολόκληρο, συνέβησαν. Δηλαδή αρνήθηκε να πάει εκεί που είχε συντελεστεί εντός εισαγωγικών το έγκλημα ή το έγκλημα χωρίς εισαγωγικών και πήγε να δει, να επιθεωρήσει
ο επιθεωρητής κάτι άλλο. Αυτό ήταν σόου, λοιπόν. Αυτό και ήταν ο κύριος Παπαδόπουλος, τι ήταν. Και αυτό, ο κύριος Παπαδόπουλος πήγε και χθες νομίζω ότι έκανε και διευκρινιστικές δηλώσεις. Πήγε, ήταν μπροστά, οι τηλεοράσεις, ήταν ένας ανοιχτός διάλογος. Και τουλάχιστον η κυβέρνηση ήταν εκεί. Μας. Και το νεύμα στο συνεργάτη του να σταματήσει ο συνδικαλιστή. Η κυβέρνηση ήταν εκεί και που συνέβησαν τα πράγματα. Δεν ήταν κάπου αλλού. Ναι, δεν παίξαμε σε άλλο γήπεδο. Τα είδαμε όμως αυτά. Θέλω να πω ότι και αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο. Εγώ θα δείτε, είμαι βέβαιος, θα δείτε στην πορεία προς τις κάλπες. Επειδή πολιτικά είναι επιβεβλημένο και παραταξιακά, αν θέλετε, και για την κυβέρνηση, αλλά και συνολικά για το πολιτικό για σύστημα. Το πολιτικό σύστημα, για όλο το σύστημα θα προχωρήσουμε. Έχουμε βάλει ένα ζήτημα και δεν ήθελα τη θέση σας. Προσέξτε, υπάρχει το ζήτημα της σύμβασης για το μεταφορικό έργο. Έχουμε ζητήσει σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα να μας καταθέσετε πριν τις εκλογές ποιες ήταν οι αλληλογραφίες και τι διαπραγματεύσεις έγιναν μεταξύ της κυβέρνησης και της Hellenic Train, οι οποίες κατέληξαν. Το έχετε απευθύνει. Είναι... Ναι, να κάνουν 600 εκατομμύρια επενδύσεις φτερά και να φύγει και η υποχρέωση του κράτους να αναπτύξει τα συστήματα ασφαλείας. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι δεν έχουν γίνει φτερά. Εν πάση περιπτώσει, έχετε κάνει αίτηση κατάθεση εγγράφων. Νομίζω ότι η κυβέρνηση το χειρίζεται ήδη. Θα το εκλάβω ως παρότρινση στον κύριο Γεραπετρίτη να μας απαντήσει. Η κυβέρνηση το χειρίζεται ήδη αυτό το θέμα. Κύριε Στάθη και κύριε Φερμεντίτη, είναι κρίσιμο, με συγχωρείτε. Εάν το εννοούν το όλα στο φως, όλα στο φως λοιπόν, να έρθουν οι αλληλογραφίες και τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων στη Βουλή. Φαντάζομαι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Υπάρχει απάντηση από την κυβέρνηση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κουμτσάκο, κύριε Παπάσου. Ευχαριστούμε. Αδάμο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν.